Στο Final Four του κυπέλου Έψη πέρασε ο Ηρόδοτο, ο οποίο πέταξε εκτό δεσμού των ΑΟΤ στην διαδικασία των πέναλτι. Οι δύο ομάδε δεν κατάφεραν να λύσουν τι διαφορέ του ούτε στα 90 λεπτά ούτε και στα έξτρα λεπτά τη παράταση με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στα πέναλτι, όπου ο Ηρόδοτο επικράτησε με σκορ 2-4 χάρη σε δύο αποκρούσει του Ζαφύρι. Στο 12 ο Ηρόδοτο σκόραρε όμω τον κόλλα και ρώθηκε ω επιθετικό φάουλ στον Χρήστου. Ο Μπάμπη έδωσε στον Γαρεφαλάκη, ο οποίο απέφυγε τον τερματοφύλακα. Ο Φραγκουλάκη σκόραρε σε κενή αιστεία, όμω ακυρώθηκε. Ειρώθηκε. Στην επανάληψη, ο ρυθμό έπεσε ακόμα περισσότερο με τι δύο ομάδε να είναι αρκετά προσεκτικέ. Στο 69, ο Μεταξάκη Σούταρε από θέση, αρκετά out, ενώ μεγάλη φάση είχε ο Ηρόδοτο το 72. Όταν ο Φραγκουλάκη εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα έφτασε στον Χίντρι από κεφαλιά του Παγώνη, ο οποίο έκανε την προβολή, αλλά ο Χρήστου έδιωξε εξ ο Μεταξάκη είχε κεφαλιά που έφυγε έξω στο 73, ενώ νέα καλή στιγμή για τον Ηρόδοτο στο 79, με τον Μόγια να σουτάρει ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι. Σε μία από τι τελευταίε φάσει του αγώνα, ο Στεφανάκη είδε την δεύτερη κεντρική κάρτα, αφήνοντα τον ΑΟΤ με παίχτη λιγότερο στο 90. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 0-0, -00 με τι δύο ομάδε να οδηγούνται στα πέναλντι. Εκεί ο Ηρόδοτο ήταν πιο ψύχραιμος με του Φραγκουλάκη, Χίντρι, Παγώνη και τζαματιότι να σκοράρουν. Αντίθετα για τον ΑΟΤ δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα οι και του οποίου νίκησε με εντυπ εντυπωσιακέ αποκρούσει ο ζαφίρη για τον Ηρόδοτο. Για τον ΑΟΤ ευστόχησαν οι Παπανδρέου και Μεϊρέλε με την ομάδα του Ηροδότου να παίρνει την πρόκριση στο Final Four του κυπέλου ΕΨΥ.